Θα ξεκινήσω από εκεί που τελειώνει λίγο ο Χριστόφορος και νομίζω ότι για να κατανοήσουμε τι έγινε και πώς κινηθήκαμε όλο αυτό το διάστημα, θα πρέπει λοιπόν, έλεγα, για να κατανοήσουμε τι έχει γίνει όλο αυτό το διάστημα, να λάβουμε υπόψη δύο βασικές διαστάσεις. Αφενός μεν ποια ήταν η κατάσταση και τα πραγματικά δεδομένα στη δημόσια διοίκηση του 2015, όταν ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας ο ΣΥΡΙΖΑ, και αφετέρου ποιος ήταν ο δικός μας στόχος, το πρόγραμμά μας για τη δημόσια διοίκηση. Ελπίζω ότι στο πλαίσιο αυτών των δύο διαστάσεων θα μπορέσω να σκιογραφήσω ένα συνοπτικό αλλά και ουσιαστικό τρόπο, μια διαδρομή δηλαδή τη διανύσαμε. Θέλω όμως πριν να ξεκινήσω με τρία ερωτήματα και τέτοιαν και από τους προηγούμενους ομιλητές και νομίζω ότι είναι πολύ καθοριστικά για το πώς πορευόμαστε εμείς και ποιοι είναι οι στόχοι μας για τη δημόσια διοίκηση. Το ένα είναι πώς αντιλαμβανόμαστε εμείς το κράτος. Το δεύτερο είναι ποιος είναι ο ρόλος της δημόσιας διοίκησης στην παρούσα πολιτική και οικονομική συγκυρία. Και το τρίτο είναι ποιο είναι το περιεχόμενο και η σημασία, οι στοχεύσεις που είχαμε εμείς για τις μεταρρυθμίσεις που επιχειρήσαμε και επιχειρούμε και θα επιχειρήσουμε. Στο πρώτο νομίζω έχει μεγάλη σημασία να καταλάβουμε τι πιστεύει η αριστερά για το κράτος. Και εδώ νομίζω πρέπει να απεγκλωβιστούμε από λογικές που βλέπαμε το κράτος ως αντίπαλο, να ξεκαθαρίσουμε ότι το κράτος δεν είναι εργαλείο ούτε ουδέτερη οντότητα και να συμφωνήσουμε όλοι στην άποψη ότι το κράτος είναι μια κοινωνική σχέση, είναι η υλική συμπίκνωση ενός σχετισμού δυνάμεων ανάμεσα στις κοινωνικές τάξεις, όπως αυτή εκδηλώνεται με ένα ειδικό τρόπο μέσα στους κόλπους του ίδιου του κράτους, που αναφέρει και ο Πλατζάς, και το ίδιο διατρέχεται από αντιφάσεις. Και εδώ θέλω να σταθώ, γιατί νομίζω ότι αυτές τις αντιφάσεις οφείλουμε να αξιοποιήσουμε, και γιατί ένα μεγάλο κομμάτι των αγώνων μας γίνεται εντός των θεσμών. Άρα αυτές οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να έχουν το πρόσημο της δικής μας πολιτικής ταυτότητας και επιτρέψτε μου εδώ να ξαναμιλήσουμε για το τι εννοούμε μεταρρύθμιση, γιατί ακριβώς αυτή η έννοια έχει ταυτιστεί πάρα πολύ στη συλλογική μας συνείδηση με το νεοφιλελεύθερο δόγμα, με την απορρίθμιση που είπε και ο Χριστόφορος, και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να αποσαφινιστεί. Τι εννοούμε εμείς μεταρρύθμιση? Και παρά το γεγονός ότι εδώ είμαστε πολύ αριστεροί και αριστερές και προφανώς το παλιό δίλημα μεταρρύθμιση ή επανάσταση που θα είχε θέσει η Ρόζα Λουξεμβούργκ, θα επιλέγαμε όλη την επανάσταση. Πιστεύω όμως πως σήμερα οφείλουμε να κάνουμε ένα σημαντικό βήμα και να ξαναοικειοποιηθούμε την έννοια της μεταρρύθμισης, δίνοντάς της ένα άλλο περιεχόμενο, με πρακτικές λειτουργίες και ένα διαφορετικό ορίζοντα αξιών που στηρίζονται στο τρίπτυχο δημοκρατία, λογοδοσία και ταξικό προσανατολισμό. Γιατί πρέπει να στηρίζεται στη δημοκρατία? Γιατί είναι αυτό που έλεγε προηγουμένως ο Χριστόφορος ο Βερναδάκης, ότι εμείς στοχεύουμε στη δημόσια διοίκηση να την αποκαταστήσουμε ως οργανική ενότητα, δηλαδή αυτό που έκαναν οι προηγούμενοι με το φιλελευθερισμό που μοίραζαν κομμάτια της δημόσιας διοίκησης, της διοικητικής ύλης, όπως είπε και ο Χριστόφορος, εμείς πρέπει να τα ενώσουμε και η δημόσια διοίκηση πρέπει να έχει από το σχεδιασμό των πολιτικών, την εφαρμογή και τον έλεγχο. Επίσης πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να εδραιώσουμε τη συμμετοχή των ίδιων των εργαζομένων στη δημόσια διοίκηση και επίσης να δούμε πώς θα εδραιώσουμε την διαφάνεια και την αξιοκρατία. Γιατί λογοδοσία? Γιατί πάντα ένα παραγόμενο προϊόν της δημόσιας διοίκησης πρέπει να κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα που παράγεται και αυτό τι κοινωνικό όφελος έχει για τους πολίτες και τους πολίτιδες. Και γιατί ταξικό προσανατολισμό? Γιατί όλες οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να στοχεύουν σε μια ευάνθηση των δημοκρατικών θεσμών της χώρας, σε μια εδραίωση διαφανών θεσμικών διαδικασιών και να ενισχύουν την ποιότητα της δημοκρατίας. Και ερχόμαστε τώρα να δούμε τα χαρακτηριστικά του κράτους στην περίοδο πριν το 2015. Δεν θα αναφερθώ επιγραμματικά μόνο, σε τίτλους θα πω αυτά που ανέφερε πάρα πολύ αναλυτικά ο Βερναδάκης ο Χριστόφορος.
από την εποχή της θερμοθέτησης του νεοφιλελευθερισμού, που ήταν αυτό που έλεγε η περίοδος των κλειδωμένων πολιτικών, ό,τι υπήρχε κατεδαφίστηκε την περίοδο εκείνη σε όλα τα πεδία της δημόσιας πολιτικής σφαίρας, με την επίκληση λιγότερο-μικρότερο κράτος. Περάσαμε στο κράτος ελεγχόμενης ρύθμισης, όπου εκεί το κράτος για να διαχειριστεί καλύτερα τις πολιτικές πιέσεις και των πολιτών και των συλλογικών φορέων οδηγείται στη δημιουργία χώρων και αποφάσεων έξω από τους μηχανισμούς και τους θεσμούς της πολιτικής αντιπροσώπευσης και κατ' επέκταση έξω από κάθε μορφή δημοκρατικού ελέγχου. Άρα βρισκόμαστε, έτσι όπως περιγράφηκε, σε μια υποβάθμιση του ρόλου της κρατικής δημόσιας διοίκησης. Άρα η κυβέρνηση παραλαμβάνει ένα αχανές και αντιπαραγωγικό και αντιλαϊκό διοικητικό οργανωτικό σύστημα που για την αλλαγή του απαιτούνται στοχευμένες παρεμβάσεις. Μόνο όχι και ένα σχεδιασμός μακράς πνοής. Άρα γι' αυτό την πρώτη περίοδο που ήρθαμε, αυτό που επιχειρήσαμε να κάνουμε είναι να ξαναδούμε τι σημαίνει εκδημοκρατισμός της δημόσιας διοίκησης, να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε την γραφειοκρατία, αλλά το κυριότερο, να δούμε πώς θα αποκαταστήσουμε τις αδικίες στις θεσμικές παρεμβάσεις για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης. Δηλαδή, τι εννοώ. Εμείς βασίσαμε όλες τις στοχεύσεις μας και το σχέδιό μας στη γνώση και στην εμπειρία των δημοσίων υπαλλήλων και θέλαμε ακριβώς να ενεργοποιήσουμε αυτό το ανθρώπινο δυναμικό. Άρα έπρεπε να έρθουμε σαν μια πρώτη κίνηση να δούμε πώς θα αποκαταστήσουμε αυτές τις αδικίες. Και γι' αυτό ακριβώς η λίστα είναι μεγάλη. Θυμίζω τον πρώτο νόμο του 2015 που λεγόταν «Εκδημοκρατισμός της δημόσιας διοίκησης, καταπολέμηση γραφειοκρατίας κτλ». Η ψήφιση αυτού του νόμου είχε ένα ουσιαστικό μήνυμα και για τη γενική κατεύθυνση της κυβέρνησης, ήθελε να αλλάξει το κράτος και υπενθυμίζω ότι οι ρυθμίσεις δεν αφορούσαν μόνο την επαναφορά προσωπικού, είναι αυτό που εντόπισε και ο Χριστόφορος ο Βερναδάκης, αλλά και τον εκδημοκρατισμό της δημόσιας διοίκησης και σας θυμίζω ότι ρύθμισε για πρώτη φορά το πειθαρχικό δίκαιο. Εμείς δεν εξαντλήσαμε την πολιτική μας στην επαναφορά της ισορροπίας απλά ενός συστήματος, έπρεπε να προχωρήσουμε πιο στρατηγικά και να δούμε πώς θα επανακαθορίσουμε την ίδια τη λειτουργία του συστήματος. Γι' αυτό και προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε νέα θεσμικά εργαλεία σε αντιπαράθεση με τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές και σε αυτά δημιουργήσαμε με τη λογική ότι θέλουμε ένα ισχυρό κράτος, γιατί αυτή είναι η αντίληψή μας. Πιστεύουμε ότι πρέπει να έχουμε ισχυρό κράτος, άρα και το εργαλείο του κράτους στην δημόσια διοίκηση, ισχυρή δημόσια διοίκηση, για να μπορούμε να στηρίξουμε αυτές τις μεταρρυθμίσεις που επιδιώκαμε. Μην ξεχνάμε τι συνέβαινε εκείνα τα χρόνια με τις βίες αναδιορθώσεις στον χώρο της διοίκησης. Τα αναφέρουμε, τα ξέρουμε όλοι, την απαγόρευση των προσλήψεων, την απώλεια μισθών από 37-38 που είχαν οι δημόσιοι υπάλληλοι, τις απολύσεις και ούτω καθεξής. Άρα εμείς ερχόμαστε, στηριζόμαστε λοιπόν σε αυτή τη διοικητική εμπειρία των ανθρώπων και να αντιμετωπίσουμε τη γραφειοκρατία, τη διαφθορά, τη διαφάνεια. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, στο να μπορέσουμε να παλέψουμε όλο αυτό το πολιτικό, θα λέγαμε, υποσύστημα που υπερίσχει έναντι του διοικητικού, και για να μπορέσουμε να καταργήσουμε το πελατειακό κράτος και μια κομματικοποίηση που υπήρχε σε πολύ έντονο βαθμό σε σημείο που να χαρακτηρίζεται ως παθογένεια της δημόσιας διοίκησης, ήρθε ο νόμος για το Μητρό των Επιτελικών Στελεχών με ό,τι συνεπάγεται αυτό, έτσι πως αναφέρθηκε. Αυτός ο νόμος είχε σαν στόχο πραγματικά να πολεμήσει την πολιτειακή λογική, να μπορεί να ξαναφέρει στον χώρο της υπηρεσιακής εξέλιξης των δημοσίων υπαλλήλων να μπορεί να υπάρξει αξιοκρατία, γιατί μέχρι τώρα γινόταν με διορισμούς και με κομματικά κριτήρια, όλοι το έχετε βιώσει πάρα πολύ καλά αυτό. Και επίσης επιχείρησε, κατά τη γνώμη μου, μια διαφορετική δημοκρατική συμμετοχική κουλτούρα με αυτά που έβαλε με τις ολομέλειες των τμήματων κτλ. Που είχαν λόγο, δηλαδή από τα κάτω οι εργαζόμενοι, είναι στοιχεία δημοκρατίας που αυτός ο νόμος έφερνε. Απ' την άλλη, ο νόμος για την κινητικότητα, που επιχείρησε να κάνει ένα εξορθολογισμό, θα λέγαμε, και μια αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού για να αντιμετωπίσει ανισορροπίες που παρουσιαζόταν στην απασχόληση στο δημόσιο τομέα και ταυτόχρονα να καταργήσει όλο αυτό το αναξιοκρατικό σύστημα της μετακίνησης των δημοσίων υπαλλήλων που γινόντουσαν με άλλα κριτήρια. Και ερχόμαστε τώρα στην αποτίμηση. Θα ξεκινήσω με το πρώτο κομμάτι, στην αποτίμηση των αδικιών.
Εγώ θέλω να θέσω ένα ερώτημα ότι, ναι, εγώ μπορώ να πω σε πολύ μεγάλο βαθμό αποκαταστήσαμε τις αδικίες που είχαν δημιουργηθεί στο προσωπικό και το οποίο ήταν όμοιρο, ξέρουμε όλοι, πάρα πολύ καλά δεκατιών στις προηγούμενες κυβερνήσεις, αλλά και άνθρωποι που απολύθηκαν. Όπως και ξανά τους φέραμε πίσω, όπως είναι ξαναρίξαμε την ΕΡΤ, όλο το προσωπικό κτλ. Όμως, εγώ έχω ένα σοβαρό ερώτημα, μέχρι πού τελειώνει αυτή η αποκατάσταση των διεκδικήσεων διαφόρων ομάδων στο δημόσιο, που θέλουν να επανέλθουν στο δημόσιο. Νομίζω ότι αυτό είναι, πρέπει να ανοίξει αυτός ο διάλογος για να δούμε μέχρι πού τελειώνει αυτό. Και αυτό θα πρέπει κατά τη γνώμη μου να μας προβληματίσει, γιατί αυτό που είπαμε και παραδεχόμαστε όλοι ότι έχουμε ένα γερασμένο πληθυσμό στο δημόσιο, το μέσο όρο είναι άνω των 50, και άρα όταν εμείς θέλουμε να καταπολεμήσουμε τη γραφειοκρατία με νέες τεχνολογίες, με ψηφοποιήσεις κλπ., χρειαζόμαστε και ένα πιο νεανικό πληθυσμό, το οποίο κατέχει πολύ καλύτερα αυτά τα εργαλεία από ότι οι δικές μας ηλικίες. Απ' την άλλη όμως, γνωρίζουμε πολύ καλά και για να λειτουργήσουν καλά συστήματα διοίκησης, θέλουν και ανανέωση του προσωπικού και σε ηλικία, αλλά και σε μια δυναμική, γιατί οι νέοι άνθρωποι φέρουν και κάτι το νέο, άρα και νέες αντιλήψεις μέσα στον ίδιο τον εργασιακό χώρο. Οι νέοι βάζουν τη νέα αντίλήψη, οι πιο παλιοί βάζουμε αυτό που λέμε θεσμική μνήμη στο δημόσιο και άρα νομίζω έχουμε πιο καλά αποτελέσματα. Έρχομαι στο δεύτερο στοιχείο, αυτό της αποκομματικοποίησης που επιχειρήσαμε με το Μητρό Επιτελικών Στελεχών. Τα καταφέραμε. Εγώ θεωρώ ότι το Μητρό ήταν μια πολύ καλή σύλληψη, πολύ καλή φιλοσοφία για να βάλει τις αρχές της αποκομματικοποίησης στη δημόσια διοίκηση. Όμως, και εδώ θέλω να το υπενθυμίσω στο Χριστόφορο αυτό, όταν συζητάγαμε για το πώς μπορεί να γίνει η δημόσια διοίκηση με το Γενικό Γραμματέα, ο οποίος δεν θα διορίζεται από το κάθε κόμμα, αλλά θα επιλέγεται μέσω του Μητρώου, αυτός έχει την ευθύνη του εκτελεστικού, θα λέγαμε, κομματιού και τη συνέχιση της δημόσιας διοίκησης. Απ' την άλλη, όμως, βάζαμε δίπλα ένα πολιτικό προσωπικό, ένα πολιτικό καμπινό, όπως το λέγανε οι Γάλλοι, ας πούμε, το οποίο ήταν αυτό που ελάμβανε τις πολιτικές αποφάσεις και αυτά τα δύο συνδεόντουσαν, όπου οι μεν έδιναν τις κατευθύνσεις, οι δε υλοποιούσαν η δημόσια διοίκηση και άρα διασφαλιζόταν όλη αυτή η συνέχεια που πρέπει να έχει η δημόσια διοίκηση για να μπορεί να είναι λειτουργική. Άρα και αυτό κάναμε το ένα μέρος και όχι το όλο, ας πούμε, το οποίο και αυτό υπολείπεται να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε για να μπορεί να λειτουργήσει πιο σωστά το σύστημα. Απ' την άλλη, πραγματικά προβλέψαμε οργανισμούς, οργανογράμματα, στοχοθεσίες, που τελικά το ίδιο το σύστημα, δηλαδή η ίδια λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, δεν επέτρεψε να είχαμε σε πολύ έγκαιρο χρόνο τα οργανογράμματα, ούτε στοχοθεσία δεν έχουμε νομίζω ακόμα βάλει. Άρα λοιπόν ήρθαμε και με βάση αυτά να αξιολογήσουμε πια, να κάνουμε και την αξιολόγηση. Και εδώ θα συμφωνήσω απόλυτα με τον Χριστόφορο ότι δεν μπορείς να κάνεις αξιολόγηση αν δεν έχεις οργανόγραμμα, αν δεν έχεις στοχοθεσία και αν δεν έχεις τις δομές που θέτουν αυτά και άρα έρχεσαι αξιολογήσεις τις δομές και κατά συνέπεια μέσα από εκεί γίνεται αξιολόγηση του προσωπικού. Και νομίζω σε αυτό έχουμε ένα μεγάλο έλλειμμα που πρέπει να το διορθώσουμε για να μπορούμε, αν θέλουμε, πραγματικά να ανταποκριθούμε στη φιλοσοφία του νόμου και να μπορούμε να έχουμε μια άλλου τύπου δημόσια διοίκηση. Εδώ όμως εγώ θέλω να θέσω και ένα γενικότερο ζήτημα. Εγώ μπορώ να καταλάβω ότι λειτουργήσαμε με ένα σχέδιο στη δημόσια διοίκηση και μια στρατηγική και αυτό τουλάχιστον σε κάποιους από εμάς ήταν πολύ φανερό. Όμως, κατά πόσο, για παράδειγμα, και τα τέλεια οργανογράμματα να κάνουμε, όταν σε αυτά δεν υπάρχει η γενικότερη αναδιοργάνωση του πολιτικού και διοικητικού συστήματος της χώρας. Δηλαδή, εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ξεκαθαρίσει, για παράδειγμα, τι είδους κεντρική διοίκηση θέλουμε. Τι θέλουμε να έχει πιο επιτελικό ρόλο. Τι αρμοδιότητες μπορεί να έχει. Ποιος ασκεί αρμοδιότητες, ασκεί μόνο η κεντρική διοίκηση και τι ασκεί ο δεύτερος και ο πρώτος βαθμός. Άρα λοιπόν, σε ένα τέτοιο πολιτικό-διοικητικό σύστημα θα πρέπει να έχουμε αποσαφηνίσει τους ρόλους
στις τρεις βαθμίδες διοίκησης, για να μπορείς μετά να δεις πώς οργανώνεται η κεντρική διοίκηση, άρα τα υπουργεία της. Και εδώ εγώ θέλω να φέρω ένα παράδειγμα. Όταν ξεκινήσαμε την πρώτη περίοδο, για παράδειγμα, είχαμε εύστοχα, κατά τη γνώμη μου, ας πούμε, θα αναφέρω το Υπουργείο Εσωτερικών. Το Υπουργείο Εσωτερικών δεν ήταν μόνο, ήταν Υπουργείο Εσωτερικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Προστασίας του Πολίτη, το λέω προπό δηλαδή, και ήταν πέντε υπουργεία. Αυτό έγινε απλά, θα λέγαμε, για λόγους οργανωτικού χαρακτήρα ή συντονισμού. Εγώ θεωρώ όχι, ότι αυτό είχε μια πολύ μεγάλη στρατηγική κίνηση, που δεν ήταν μόνο για το συντονισμό αυτού του έργου, αλλά ήταν γιατί, κατά τη γνώμη μου, οι διοικητικές λειτουργίες που συγκροτούν το σκληρό πυρήνα του κράτους, εκλογικό σύστημα, ηθαγένεια, στελέχωση κρατικών μηχανισμών, τοπική αυτοδιοίκηση, ασφάλεια, όλα αυτά, πρέπει ακριβώς να είναι σε ένα Υπουργείο. Και όταν βρίσκεσαι σε μια μεταβατική φάση που φεύγεις και θες να κάνεις άλλου τύπου πολιτικές, και μιλάω ιδιαίτερα για το Υπουργείο, για το προπό, για την ασφάλεια κτλ., θεωρώ ότι δεν πρέπει, ας πούμε, αυτό το Υπουργείο να είναι μόνο του και να το αφήνεις, το Υπουργείο Προστασίας. Άρα, δηλαδή, έχει σημασία ο τρόπος που οργανώνεις την κεντρική διοίκηση, τα Υπουργεία σου. Άρα και τα οργανογράμματά σου έρχονται να υπηρετήσουν αυτό το νέο και τις υπηρεσίες τις νέες. Και άρα ως εκ τούτου δεν είναι απλά μια αποτύπωση των εσωτερικών σχέσεων που σήμερα έχουν διαμορφωθεί στη δημόσια διοίκηση και δυστυχώς που δεν μπορέσαμε να τις σπάσουμε αυτές τις σχέσεις τις από κάτω, που σήμερα έτσι σε πολύ μεγάλο βαθμό μας έχουν οδηγήσει στο να έχουμε έλλειψη εμπιστοσύνης από τη μεριά των δημοσίων υπαλλήλων προς εμάς που πραγματικά επιχειρούμε μια πραγματική αλλαγή και μεταρρύθμιση. Και θα ολοκληρώσω λέγοντας ότι θεωρώ ότι κάναμε αρκετά βήματα, όμως έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε μπροστά μας. Και θεωρώ ότι και εμείς και η αριστερά θα πρέπει ακριβώς να προσδιορίσουμε τις σχέσεις μας με το κράτος και τη δημόσια διοίκηση. Και αυτό το λέω και θέλω να το αναφέρω και επιτρέψτε μου, γιατί υπάρχει μία προκατάληψη σε αυτή τη σχέση της αριστεράς με το κράτος και τη δημόσια διοίκηση. Και αυτή άλλωστε εκφράστηκε και από εμάς, τους βουλευτές και τις βουλεύτριες, όταν στη συνταγματική αναθεώρηση επιχειρήσαμε να ανατρέψουμε τα άρθρα 101 και 102, δεν ψηφίστηκαν, παρόλο ότι το προωθούσε η κοινοβουλευτική ομάδα, παρόλο ότι κατατέθηκε συμπληρωματική πρόταση, οι ίδιοι εμείς οι αριστεροί και οι αριστερές βουλεύτριες δεν προωθήσαμε να έχουμε αυτή την κατανομή αρμοδιοτήτων σε μια κεντρική διοίκηση και σε μια αυτοδιοίκηση που πρέπει να ξέρει τι κάνει ο κάθε βαθμίδα διοίκησης.